Άλλαξε το λάθος της ζωής μου το μεγάλο. Κι όμως δεν θέλω από το μυαλό μου να σε βγάλω. Αυτό το όμορφο βράδυ του Ιούνιου, συγκεκριμένα στις 15 του Ιούνιου, στην πόλη μας έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν καλλιτέχνη με πολύ μεγάλη πορεία, αξιόλογη. Ο κύριος Ζαφύρης Μαλάς είναι μαζί μας. Καλωσορίσατε. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Ένας καλλιτέχνης γεμάτος επιτυχίες, με μια αξιόλογη πορεία που είναι εδώ στην πόλη μας. Έχετε ξανάρθει, το δραμηνό κοινό σας αγαπά. Πώς νιώθετε λοιπόν που απόψε θα μας κάνετε παρέα? Κοίταξε, στη Δράμα έχουμε εδώ και πολλά χρόνια. Εντάξει, γνωρίζω πάρα πολλούς άνθρωπους από τη Δράμα, έχω πολλούς φίλους στη Δράμα και από την Καβάλα βέβαια. Νιώθω υπέροχα που είμαι εδώ. Εντάξει, η βραδιά θα είναι πανέμορφα από ό,τι φαίνεται. Το πιστεύω και το ελπίζω. Εγώ είμαι διατεθειμένος να τα δώσω όλα απόψε, γιατί έχω να τραγουδήσω καμιά σπονταριά μέρες, ένα μήνα περίπου. Ωραία. Οπότε και έφυγε η όρεξη, υπάρχει. Θα τα πούμε και ξεμπισκινείς. Ωραία. Όπως θα έχετε αντιληφθεί, είναι πλέον πολυτέλεια για όλους μας να διασκεδάζουμε. Και τι ωραία που εσείς, ένας καταξιωμένος καλλιτέχνης, έρχεστε σήμερα στην πόλη μας για να περάσουμε πολύ πολύ όμορφα. Κοίταξε, νομίζω ότι είναι και καθήκον του κάθε καλλιτέχνη. Δεν είναι μόνο ότι πάει και παίρνει κάποια λεφτά, είναι καθήκον να το κάνει αυτό. Γιατί μην ξεχνάτε ότι μαζί με το κοινό διασκεδάζουμε κι εμείς. Οπότε λοιπόν, όσο περισσότερο κόσμο έχει ένας χώρος, τόσο καλύτερα και για εμάς τους καλλιτέχνες. Αλλά αυτό που πιο μπροστά είναι, δυστυχώς είναι τα πράγματα λίγο σφιχτά, είναι λίγο δύσκολα. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι ο Έλληνας δεν το είδε μωρέ. Πάμε για τη διασκέδαση, θα βρει 5 φράγκα, θα έρθει να τα αφήσει. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Mm-hmm. Ο Έλληνας είναι παντού Έλληνας. Καταφέρνετε τόσα χρόνια και είστε πιστός στο λαϊκό τραγούδι, χωρίς να επηρεάζεστε από μια εποχή που πολλοί καλλιτέχνες κάνουν πολλά παντρέματα, κάνουν στροφές. Κοίταξε, εγώ το έχω πει άλλη φορά, λαϊκός γεννήθηκα, λαϊκός και θα πεθάνω. Δεν αλλάζω την πορεία μου, γιατί δεν είμαι από αυτούς που αλλάζουν συνεχώς ιδέες και συναισθήματα. Αυτό αγαπώ, αυτό πιστεύω, αυτό κάνω. Και το κάνουμε με πολύ αγάπη μάλιστα. Έχετε επιμείνει σε αυτό το είδος γιατί ο κόσμος έτσι σας θέλει ή εσείς από μέσα σας δεν μπορείτε να τα αποκριθείτε? Όχι, το ίδιο είναι ότι το θέλω εγώ. Το θέλω εγώ και μαζί με εμένα το θέλει και ο κόσμος. Οπότε λοιπόν, συμβαδίζουν τα δύο μαζί αυτά. Ήταν μια απόφαση μυαλού. Από καιρό θα ήμουν αλλού. Καλό υλικό σήμερα υπάρχει, ωραία τραγούδια βγαίνουν. Σπάνια. Σπάνια. Κοίταξε, υπάρχουν πολύ καλοί τραγουδιστές στην Ελλάδα, έτσι, αυτό το λέμε. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν δημιουργοί καλοί. Από τους 100 θα βρεις τους 3-2 δημιουργούς που να βρεις να κάνεις μια δουλειά. Οπότε και αυτό είναι δύσκολο. Και το άλλο είναι ότι δεν υπάρχουν εταιρείες πλέον δισκογραφικές που να σε προωθήσουν να κάνεις τώρα. Ό,τι γίνει με το Facebook. Είναι δύσκολο πολύ για τα παιδιά, για τα νέα παιδιά. Όμως παρόλα αυτά προσπαθούν και καλά κάνουν τα παιδιά γιατί θέλουν να γίνει το νόημα της πραγματικότητας. Σας πλευρίζουν νέοι καλλιτέχνες, νέα παιδιά στιχουργοί, τραγουδοποιοί, διακρίνεται ότι έχουν ταλέντο? Σου είπα προηγουμένως ότι όντως έχουν ταλέντο και καλές φωνές. Εντάξει, εγώ ό,τι μπορώ από την πλευρά μου. Να σας δειγματίζουν κάποιο τραγούδι για να το ερμηνεύσετε εσείς εννοώ? Πάρα πολλά. Πάρα πολλά και αυτά. Μην ξεχνάω ότι κάποια στιγμή σε κουράζουν, έτσι, γιατί συνήθως φέρνουν χαζοτράγουδα. Mm. Και είσαι αναγκασμένος να τα ακούσεις, να διαβάσεις στον εγκασταφόνο στίχους. Οπότε λοιπόν, με αφορά λες, άντε βρε τώρα, άστε. Υπάρχουν και πολύ καλοί συγχωριοί και πολύ καλοί συνθέτες που γράφουν, εντάξει. Πολύ καλό σας φίλος ήταν και ο αγαπημένος Βασίλης Καράς που πρόσφατα έφυγε. Λέτε τραγούδια στο πρόγραμμά σας? Θα είναι ντροπή να μην λέμε τραγούδια του Βασίλειου Καρά στο πρόγραμμα, γιατί πιστεύω ότι όλοι οι καλλιτέχνες λένε, αυτοί που τα λένε δεν ξέρω αν τα λένε καλά ή κακά, πάντως τραγουδάνε πολύ Βασίλειο Καρά. Εγώ, ναι, γιατί ήμασταν φίλοι με τον Βασίλη, τον αγαπούσα, είχα πολύ καλές σχέσεις. Είμαι υποχρεωμένος νομίζω να λέω τραγούδια του Βασίλη. Mm-hmm.
Και θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι τα τραγούδια που ποτέ δεν λείπουν από το live σας. Από τις εμφανίσεις. Πολλά είναι αυτά. Πολλά είναι, πολλά να τα αναφέρω τώρα. Εννοείται δικά μου τραγούδια. Πάρα πολλά. Σχεδόν όλη η δισκογραφία. Mm-hmm. Υπάρχουν και άλλα που δεν τα λέω βέβαια, εντάξει, αλλά. Δισκογραφικά τι κάνετε, αν θα κυκλοφορήσετε κάποιο τραγούδι, αν. Κοίταξε, δισκογραφικά αυτό που κάνουμε όλοι. Κάνουμε ένα-δύο τραγούδια, τα δίνουμε στην εταιρεία, τα ανεβάζει η εταιρεία πάνω στο διαδίκτυο και από εκεί πέρα ό,τι κάτσει. Πιστεύω ότι έχω αρκετούς που με ακολουθούν, έχω αρκετούς που με ακούνε. Εντάξει, όλα πάνε καλά. Όλα πάνε καλά. Χειρίζεστε τα social media? Εγώ όχι. Δεν έχω καμιά σχέση με τα πράγματα. Δεν ασχολήθηκα ποτέ και δεν θέλω να ασχοληθώ γιατί έχω άλλα πράγματα να ασχοληθώ. Δεν με ενδιαφέρει πολύ το τηλέφωνο. Το έχω για να παίρνω και να με παίρνω. Τα καλοκαιρινά σας σχέδια ποια είναι, τι θα κάνετε? Καλοκαιρινά σχέδια αυτά. Εμφανίσεις ανά την Ελλάδα. Και ένα μήνυμα που θέλετε να στείλετε στο δραμηνό κοινό? Αυτοί που δεν θα έρθουν απόψε να μας ακούσουν, ας δούμε τηλεόραση. Νομίζω θα πάρουν πλάνο από εκεί. Θα πάρετε πλάνο, έτσι, ναι. Ωραία, λοιπόν, ας το δούμε από εκεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχόμαστε από καρδιά στο καλύτερο από τον Αλφα News. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή βραδιά να έχουμε, όλα να πάνε καλά. Ευχαριστώ.